με ανοιχτή επιστολή τους στα social media. Κάτοικοι του Ηραίων ζητούν από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανατολικής Σάμου να προσέξει περισσότερο την περιοχή αυτή, μια και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά είναι μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές του νησιού, η οποία όμως διαφεύγει της προσοχής της Δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα οι πολίτες της να αισθάνονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το καλοκαίρι είναι πρώτο μπυλόν. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για να καθαρίσουμε όχι μόνο το Ηραίο, όλους τους οικισμούς μας, όλες τις κοινότητές μας. Όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει ένα πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού στο Δήμο. Για πρώτη φορά στα χρονικά δεν υπάρχει κανείς συμβασιούχος. Αναμένουμε το πρόγραμμα του κοινοφελού του ΟΑΕΔ που θα μας βοηθήσει να επανδρώσουμε όλες τις υπηρεσίες μας και πιο πολύ τον τομέα της καθαριότητας. Σαν Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου, αυτή τη στιγμή έχουμε 11 κοινότητες και 3 οικισμούς. Θα πρέπει να βρισκόμαστε εκεί. Δοκιμαζόμαστε τελευταίο καιρό και από το COVID. Ένας μεγάλος αριθμός στο προσωπικό μας νοσεί και είναι μακριά από την εργασία του. Ο οικισμός του Ηραίων έχουμε δώσει μια ιδιαίτερη, από την αρχή της δημοτικής μας θητείας, μια ιδιαίτερη βαρύτητα για να τον κοιτάξουμε. Δεν είναι η εικόνα που αρμόζει ένα τέτοιο οικισμό. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές εργασίες εδώ. Έχουμε ξεκινήσει με την παιδική χαρά που είχαμε την ατυχία μετά τις εργασίες που έγιναν και την πλημμύρα μας και την κατέστρεψε, σύντομα θα ξανανακινηστεί. Κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και στην πλατεία με αλλαγή των φωτιστικών, με κάποιες χάρες εκεί. Σύντομα τοποθετήθηκαν λίγο καιρό πρόσφατα και κάποια πεζοδρόμια μέσα στο Ηραίον. Έχουμε το μουσείο που και αυτό είναι στα πλάνα του Δήμου να λειτουργήσει και αυτό σύντομα, πρέπει να λειτουργήσει, είναι ένα στολίδι για την περιοχή. Αναμένουμε σύντομα τη μελέτη βιωσιμότητας που έχει κουνηθεί από το Δήμο σε μια εταιρεία για να δούμε τον τρόπο που θα μπορούμε να το λειτουργήσουμε, τι θα είναι αυτό με τη μορφή νομικού προσώπου, σύντομα θα το γνωρίζουμε και αυτό. Όπως γνωρίζετε όλοι, ακόμη δεν έχει παραδοθεί το έργο, περιμένουμε κάποια εκθέματα μέσα από το ΕΣΠΑ για να τελειώσει οριστικά η παραλαβή του έργου. Έχουμε ενεργοποιήσει και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιες δράσεις μέσα στο χώρο αυτό εδώ πέρα και να είναι ο χώρος επισκέψιμος και λειτουργικός. Έχουμε ανοίξει και στην καθαριότητα ένα μεγάλο βάρος εδώ, αλλαχτήκαν όπως γνωρίζετε και εσείς και κάδοι. Πρόσφατα μπήκαν υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων. Έχει μπει μια μεγάλη πρέσα στην αρχή του οικισμού. Η καθαριότητα είναι κάτι που απασχολεί όχι μόνο τη Δημοτική Αρχή, απασχολεί και τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και πέρυσι, συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας του Παγώντα, στην οποία υπάγεται ο οικισμός του Ηραίων, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να βρούμε τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων και όπως οφείλουν από τον νόμο πρέπει να τα καθαρίσουν. Θα το κάνουμε και φέτος. Και ελπίζουμε ότι θα αλλάξει η εικόνα του Ηραίων προς το καλύτερο. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, ένα τουριστικό και η εικόνα εγκατάλειψης μέσα σε κάποιες ιδιοκτησίες δεν είναι αυτή που αρμόζει για την περιοχή. Σε ό,τι αφορά στην βελτίωση του αλιευκού καταφυγίου στο Ηραίον, που είναι ένα πάγιο έτοιμο των κατοίκων της περιοχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η έγκριση της μελέτης και εγγράφων σύμβασης, καθώς και επίσης και διενέργειες διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων στην ευρύτερη περιοχή του Ηραίου, προϋπολογισμού 117.000 ευρώ.